σύντροφοι και συντρόφισσες, ο φετινός Νοέμβρης χαρακτηρίζεται, νομίζω, από την εμφανή πλέον ανάταση του κινήματος της σπουδαίουσας νεολαίας, που όχι μόνο σηκώνει αποφασιστικά και μαχητικά το γάντι της απάντησης στην πολιτική του νόμος, τάξη, κέρδη, ρατσισμός, επενδύσεις, που εφαρμόζει το σύνολο της αστικής πολιτικής με προτεργάτη τη νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε όλους τους τομείς της, από την κλίκα του Μπακογιάννη στην Αθήνα μέχρι το αστυνομικό τμήμα Σερών που καταβάλει τα εξοδοτικά πρόστιμα, από τις δυνάμεις καταστολής και μέχρι το Χατζόπουλο της Καθημερινής, που τολμάει, αυτή είναι η σύγχρονη, αυτός είναι ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός του αστικού κράτους, να αντιστρέψει τα πράγματα με την ίδια περίπου λογική που λένε στο διεθνή καπιταλισμό, στο Ευρωκέντρο, στις Βρυξέλλες και παντού, ότι τέλος πάντων η ίδια ήταν η Σοβιετική κοινωνία, ίδιος ο ναζισμός του Χίτλερ, τις ίδιες ευθύνες είχαν για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με τον ίδιο τρόπο και ακόμα πιο αποφασιστικά να αλλάζουν την πραγματικότητα, να κάνουν το άσπρο μαύρο, να λένε ότι οι αδικημένοι αυτού του κόσμου είναι οι πλούσιοι, το κεφάλαιο και οι επενδυτές, ότι στη θέση της μαχόμενης νεολαίας είναι τα ΜΑΤ πίσω από τις ιερές πύλες του αγώνα και του Πολυτεχνείου και όλα αυτά τα εμετικά και τον ομό κινησμό της αστικής τάξης που ζούμε. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την πολιτική, η σπουδαίουσα νεολαία, που όπως ξέρουμε και όπως λέγανε οι παλιοί και έχει δείχνει η εμπειρία ότι πάρα πολλά ζητήματα των πολιτικών εξελίξεων και της όψης ταξικής πάλης ξεκινάνε από το αισθητήριο και κριτήριο του νεολίστικου κινήματος και ειδικά του φοιτητικού. Όχι λοιπόν απλά σηκώνει μαχητικά και αποφασιστικά το γάντι, αλλά επιχειρεί να ανοίξει ένα δρόμο μαζικής, νεολαϊστικής και λαϊκής εργατικής αντεπίθεσης με πιο στρατηγικά χαρακτηριστικά μέσα σε ένα σαφώς πιο δύσκολο συσχετισμό. Και αλλήμονο αν η νεολαία και ειδικά η κομμουνιστική υποτασσόταν σε αυτό το συσχετισμό, όσο δύσκολος κι αν είναι. Η νεολαία κομμουνιστική απελευθέρωση, σύντροφοι και συντρόφισσες, και το ΝΑ για την κομμουνιστική απελευθέρωση πρωτοστατούν σε αυτή την προσπάθεια, έχουν συμβάλει αποφασιστικά και αξίζουν. Όχι με την έννοια κάποια αστικής αναγνώρισης, ποτέ δεν είχαμε και δεν θα έχουμε ανάγκη από κάποια τυπικά εύσημα, αξίζουν όμως μεγαλύτερο σεβασμό, ωριμότητα, πολιτική αντιμετώπιση και διάλογο και από τις άλλες μάχημες δυνάμεις του κινήματος της αντικαπιταλιστικής, ριζοσπαστικής, κομμουνιστικής και επανεστατικής αριστεράς για τα μεγάλα ζητήματα που ανοίγουν στην εποχή μας και σε άμεσο σχέδιο δράσης αλλά και σε στρατηγική επανεξόρμηση, δυνάμεις που επιτρέπτουν, θέλω να το πω, με περισσή ευκολία το προηγούμενο διάστημα και αλαζονία ίσως από κάποιους, με ευκολία μας κατηγορούσαν και μας κατηγορούν για σεκταρισμό, μοναχικούς δρόμους, κομματισμό, ταύτιση τακτικής με στρατηγική, αδυναμία δίθεν κατανόηση της πραγματικότητας και των συσχετισμών, απογείωση και όλα αυτά που ακούσαμε. Ας δούμε, σύντροφοι και συντρόφισσες, κάποιες πλευρές του γιατί μέσα από μια πρωτοπόρα δράση, αυτοτελή πρωτοπόρα δράση, αλλά και με κριτήριο και με απέμφυση και με όρο την παρέμβαση του μαζικού κινήματος και του μετόπου των ευρύτερων δυνάμεων της ριζοσπαστικής αριστεράς, μπορεί να αλλάζει και είναι στη φάση να αλλάξει μια ατζέντα και ένας δύσκολος συσχετισμός. Ας δούμε κάποιες πλευρές. Προς χάρη της συζήτησης και της πρώτης αναγνώρισης των πραγμάτων. Το σημερινό κίνημα της νεολαίας καταρχήν αναπτύσσεται κόντρα σε λογικές του δεν μπορούμε και όλα τέλειωσαν λίγο πολύ. Και εν πάση περιπτώσει θα περάσουμε αναγκαστικά από ένα μακροχρόνιο διάστημα αγρανάπαυσης και διαλογισμού ή ενασχόλησης με το επιμέρους και το κατακαιρματισμό και όχι σε αποφασιστική με τοπική κόντρα με τους βασικούς πυλώνες, τους βασικούς άξονες της κυρίαρχης συντηρητικής πολιτικής του κεφαλαίου και του υπεριαλισμού. Ο εκλογικός συσχετισμός, οφείλουμε να πούμε, η γραμματική ενσωμάτωση και παταγώνης αποτυχία του κυβερνητικού δρόμου, όχι μόνο για την εξουσία, αυτό είναι πασίγνωστο σε εμάς και έχει ήδη εκφυλιστεί από καιρό, αλλά ως απάντηση ο κυβερνητικός δρόμος για την αριστερά, για την αντιμετώπιση, έτσι το παρουσιάζανε όλα αυτά τα χρόνια, ακόμα και του άμεσου αντιμνημονιακού ΑΔΕ, αγώνα, όλο αυτό λοιπόν το προηγούμενο καθεστώς και η προηγούμενη κυριαρχία αυτή τη άποψη σε ευρέα τμήματα του λαϊκού κινήματος της αριστεράς, πυροδοτούν αντικειμενικά τέτοια αντανακλαστικά και την αίσθηση του δεν μπορούμε. Του τέλος πάντων, να το πούμε έτσι, απλώς διαγνωριζόμαστε ή ασχολούμαστε μόνο με το επιμέρους, γιατί στο πιο καιρό, στο πιο απάνω, στο πιο συνολικό δεν μπορούμε. Πολύ δε περισσότερο
που οι ανάγκες του λαού και της νεολαίας με τις επιθετικές και συνεχείς αναδιαρθρώσεις του καπιταλισμού και των κυβερνήσεων στριμώχνονται και οι όποιες πολιτικές διεκδικήσεις τους στριμώχνονται ή επιχειρείται να στριμωχτούν στο συντηρητικό αστικό δικοματισμό με ιερό και όσιο την υπεράσπιση και διεύρυνση αυτών των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων και με την αντιπαράθεση στο επίπεδο των κοινοβουλευτικών νευράνων, των τηλεπάνελ, των ψίχουλων και όσα τόσο πιο πολλά, ένα ή δύο ευρώ αύξηση, τη σκανδαλολογία, λες και ενδιαφέρει το λαό και την νεολαία, και ευτυχώς που δεν ενδιαφέρει, αν ο Πολάκης ή ο Τζανακόπουλος θα πει στην τάδε ή όχι η προανακριτική της Βουλής για την Νοβάρτης κλπ. Το δεύτερο που αναγνωρίζουμε καταρχήν σε αυτό το κίνημα που αναπτύσσεται και είναι σημάδια του μέλλοντος, είναι ότι αυτό το κίνημα αναπτύσσεται κόντρα σε λογικές της υπεύθυνης κοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης και της εκλογικής νέας αναμονής που προσπαθούν και πάλι να επιβάλλουν και να στριμώξουν το λαϊκό κίνημα και τις διεκδικήσεις και να ράψουν νέα κουστούμια στα όρια τους το 2020 και το 2021 μέσα στο δημοσιονομικό σφαγείο, τα ματωμένα πλεονάσματα και όλα αυτά που γνωρίζουμε. Αλίμονο εάν το κίνημα, η αντικαπιταλιστική αριστερά και την τουριστική πρωτοπορία πηγαίνανε μαζί με αυτές τις συλλογικές και δεν κοτεραριζόντουσαν μέσα από τους όρους του κινήματος, της ανασυγκρότησής του, της ταξικής ανασυγκρότησης του εργατικού κινήματος και του νεολογιστικού και κυρίως της στρατηγικής επαναθεμελίωσης. Το τρίτο στοιχείο είναι ότι μπαίνει στην ημερήσια διάταξη και θα μπει ακόμα πιο ισχυρά κόντρα σε λογικές ότι δεν μπορούμε η απέτηση για ρήγματα, κλονισμό, ανατροπή νόμων αλλά και συνολικά αυτής της πολιτικής που κλιμακώνει η νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ποιοτικά σε αγαστή συνέχεια των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων και στο έδαφος φυσικά που έστρωσαν οι προηγούμενοι. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο νόμος Κεραμέως είναι ποιοτική, όχι απλή εξέλιξη και αντιδραστική συνέχεια του νόμου Παρασκευόπουλου, αλλά και σε όλα τα ζητήματα λίγο πολύ ακολουθείται το ίδιο σενάριο. Γιατί το κράτος έχει συνέχεια, το αστικό προφανώς. Απ' την άλλη μεριά, ταυτόχρονα είναι απέτηση και βγαίνουν τέτοια ψήγματα μέσα από το ίδιο το κίνημα και τον αγώνα της καταδίκης εκτός από την νεοδημοκρατική κυβέρνηση την άκρο συντηρητική και ολοκληρωτική μετάσεις ολοκληρωτισμού την καταδίκη και της αστικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ που ήρθε και έρχεται πάλι και θα έρθει ξανά να τσιμπολογήσει με περισσότερο θράσος αυτή τη δουλειά έχουν μάθει να κάνουν με το σαφή όριο τάπετο θέμης όχι στις νέες αυταπάτες όχι στο συσήφιο μαρτύριο του κινήματος το οποίο θα ανοίγει δρόμους ριζοσπαστικούς, θα τα βάζει με τους πυλώνες αστικής πολιτικής και δεν θα εξαργυρώνεται και θα ανταλλάσσεται με την εκλογική αναμονή ή με τον κυβερνητικό δρόμο, με το μικρότερο κακό ή με νέου είδους πολιτικές για την δεξιά μέτωπα, ακόμα και για το θέμα του κράτους. Ακούγονται αυτά, ότι τέλος πάντων η δεξιά τα κάνει αυτά για τα εξωτερικά τη, ενώ μια αριστερά στυλ ΣΥΡΙΖΑ ευρωπαϊκού τύπου θα μπορέσει να την αντιμετωπίσει. Έχει επίσης πάρα πολύ μεγάλη σημασία, κατά τη γνώμη μας, ότι στο κίνημα από εδώ και πέρα και τα πρώτα ψήματα φαίνονται σε αυτή την κατάσταση στη νεολαία και στο φοιτητικό κίνημα ένα στιβαρό πλαίσιο ετοιμάτων, πλαίσιο πάλης, ολοκληρωμένο για τις σύγχρονες ανάγκες ενάντια στις καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις από το άσυλο και τα δικαιώματα στις σπουδές μέχρι τα εργατικά δικαιώματα που θα κοντράρουν την καπιταλιστική ανασυγκρότηση. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι σε παιδεία, υγεία, δημόσια διοίκηση και παντού το σύγχρονο αστικό κράτος και η κυρίαρχη πολιτική έχουν στόχο την πλήρη ευθυμαγράμμισή τους της παιδείας, υγείας και λοιπόν στην εξυπηρέτηση της καπιταλιστικής παραγωγής, εξειδίκευσης, καινοτομίας και κερδοφορίας και όχι απλά όπως τα προηγούμενα χρόνια και στο παρελθόν την απλή αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης και του μορφωτικού δυναμικού. Επίσης, σύντροφοι και συντρόφισσες, το μέλλον και το παρόν αυτού του κινήματος αναδεικνύει πρωτόλια και θα πρέπει να αναδείξει πιο αποφασιστικά στη συνέχεια και πιο διευρυμένα τη δημοκρατία του αγώνα, τη συνέλευση και γι' αυτό τη μετοπική λογική σε αυτό το πλαίσιο και υπό αυτό το πλαίσιο. Αυτό είναι το πραγματικό μέτωπο το αντικαταλιστικό ριζοσπαστικό στη βάση του αγώνα και στη βάση ενός τέτοιου πλαισίου πάλης και όχι στο χομπρεμί παρατάξεων ή με την επιταγή στο επίσημο και αστικοποιημένο συνδικαλισμό που τα βλέπουμε κυρίως στο εργατικό και λαϊκό κίνημα. Στις μορφές πάλης, όπου προφανώς δεν αρκούν ούτε δρύνουν σε τίποτα οι συμβολικοί επαιτειακοί αγώνες, οι αγώνες της γιάλας, της αποστήρωσης, αποστηρωμένες από τη μαχητική αντιπαράθεση με το κράτος, τις κυβερνήσεις, διότι πάμε και πρέπει να πάει ο κόσμος και ο λαός. Αυτό είναι το πραγματικό κίνημα και αυτό βγαίνει πραγματικά. Όλα τα υπόλοιπα είναι και λίγο πολύ καρικατούρες για να κερδίσουμε
να σπάσουμε την κυρίαρχη πολιτική, να κάνουμε ρήγματα και όχι για απλή συμβολική διαμαρτυρία. Και κυρίως σύντροφοι και συντρόφοι σας, και επιτρέψτε μου να σταθώ λίγο παραπάνω σε αυτό, η αντιπαράθεση με το σύνολο του κράτους, των μηχανισμών του και των κυβερνήσεων και τους νόμους του, διότι πραγματικά αυτό το θέμα, θα πω και παρακάτω μια, και έχουμε και τα 30 χρόνια από την ανταρσία της ΚΝΕ και τα 46 χρόνια από τον Νοέμβριο του 1973 που μας βαραίνουν την πλάτη. Η αντιπαράθεση λοιπόν ως εμπειρία που βγαίνει με το κράτος, τους νόμους του και στο σύνολο του κρατικού μηχανισμού, διότι πραγματικά η μάχη θα είναι τιτάνια. Βλέπουμε και από τις εξεγέρσεις, π.χ. είδαμε τα τελευταία γεγονότα στη Βολιβία, όπου η ανατροπή της κυβέρνησης Μοράλες γίνεται με παρέμβαση του στρατού που δεν κάνει πραξικόπημα με την τυπική και την κλασική έννοια. Παρεμβαίνει ο στρατός για να κάνει εκλογές. Αυτός είναι ο σύγχρονος κοινοβουλευτικός ολοκληρωτισμός. Το βλέπουμε παντού με άλλες μορφές. Θα το δούμε και στην καρδιά του ευρωπαϊκού ή ας πούμε πρώτου καπιταλιστικού κόσμου, γιατί είναι ενιαία η γραμμή και η κατεύθυνση. Γι' αυτό αυτοί οι αγώνες αλλάζουν ήδη και θα αλλάξουν την ατζέντα, γι' αυτό το μίσος της αστικής τάξης, των Χατζόπουλων και όλων αυτών που, που έλεγα προηγουμένως, γιατί αναγνωρίζουν το επικίνδυνο αυτού του δρόμου για τα συμφέροντά τους, ακόμα και για την ίδια τη διατήρηση της εξουσίας τους. Και τέλος, αγώνες που θα βάζουν ένα αποφασιστικό όχι στον καπιταλιστικό μονόδρομο, το δείχνει αυτό με έναν τρόπο και η παγκόσμια πολιτική σκηνή, με εξεγέρσεις σε μια σειρά χώρες, ακόμα και στην ίδια χρονική περίοδο που εξελίσσονται, με τη νέα κρίση του καπιταλιστικού κόσμου που είναι πρώτων πυλών, στα πλαίσια μιας ανεμικής και εντελώς ανεμικής ανάπτυξης που έχει καταφέρει και μόνο, παρά τις καπιταλιστικές αναδραστώσεις και την ισοπαίδωση της εργατικής δύναμης, τη λιτότητα και όλο το ασφυκτικό δημοσιονομικό καθεστώς, την οικολογική καταστροφή, τον νέο σκοταδισμό και φυσικά τον πολεμικό κίνδυνο που αναπτύσσεται παντού και στην περιοχή μας. Σύντροφοι και συντρόφισσες, 30 χρόνια λοιπόν και μετά την ανταρσία της ΚΝΕ και 46 χρόνια όπως είπα από τον Νοέμβριο του 1973, μπορούμε να συζητήσουμε και να δούμε πιο βαθιά και πιο όρημα θα έλεγα, ακριβώς γιατί και αυτό εδώ το ρεύμα, όχι μόνο ως άτομα αλλά ως συλλογικότητα συντρόφων που μπορεί ακόμα και τώρα να είναι κάπως στην εφεδρεία, όχι γιατί αυτό το ρεύμα της σύγχρονης κομμουνιστικής απελευθέρωσης κατά κάποιο τρόπο όχι απλώς συνέβαλε αλλά και πρωταγωνίστηκε σε όλα αυτά τα γεγονότα της τελευταίας 45 ετίας, με τις τομές, τέλος πάντων στη σύγχρονη ιστορία της μεταπολίτευσης που μπορεί να ήταν κουτσί, η κομμουνιστική νεολαία και αυτό το κομμουνιστικό ρεύμα ήταν παρόντες και θα έλεγε κανένας και πρωταγωνιστές. Οι εξελίξεις προχώρησαν, άλλοτε πισωγύρισαν, άλλοτε έμειναν και μένουν βασανιστικά στάσιμες. Έχει μια αξία να ανοίξουμε μια κουβέντα όχι με την έννοια ιστορικής αναδρομής, κυρίως για τα φορτία και τα εφόδια του μέλλοντος, ποιες είναι οι τάσεις και ποιες είναι οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτά τα γεγονότα και στην πρωταγωνιστική συμβολή αυτού του ρεύματος, αλλά κυρίως για το τι πρέπει να κάνουμε για να μην επαναληφθούν λάθη και ποια περαιτέρω όρημα βήματα πρέπει να γίνουν ώστε πραγματικά η νέα ανατροπή να μην είναι κουτσί, να μην εξαργυρωθεί, εκφυλιστεί σε αυτά τα ρεύματα τα αστικορεφορμιστικά που μιλάνε στο όνομα της αριστεράς ακόμα και του κομμουνισμού και της επανάστασης, αλλά πραγματικά να δώσουν μια αποφασιστική τροπή στα γεγονότα για να ανοίξουν το μέλλον στην επανάσταση και στην κομμουνιστική κοινωνία που είναι αντάξια της εποχής μας. Καταρχήσιμο, στο θέμα της κομμουνιστικής και συντρόφισης, της κομμουνιστικής προοπτικής, της σύγχρονης μάλιστα κομμουνιστικής προοπτικής, όπως έχουμε προσπαθήσει με κάθε τρόπο να πούμε, ειδικά τα τελευταία χρόνια, ως νέο αριστερό ρεύμα και νεολαία κομμουνιστική απελευθέρωση και μάλιστα κάνοντας τολμηρά την πρόταση, όπως την έχουμε εμφανίσει στην προγραμματική μας διακήρυξη που συλλογικά αποφασίσαμε πέρσι, στις συζητήσεις που έχουμε ανοίξει με ένα ευρύτερο κόσμο, εργατό κόσμο, νεολαίο κόσμο, για το θέμα όχι απλά του κομμουνιστικού προγράμματος της εποχής μας, αλλά και της στράτευσης στο κομμουνιστικό κόμμα που έχει ανάγκη η εποχή μας. Ας δούμε, σύντροφοι, πώς αυτό το θέμα του στρατηγικού σχεδίου για το σκοπό τον τελικό της κομμουνιστικής προοπτικής και όχι γενικά για ένα κίνημα και μια εξέλιξη που θα γίνεται, θα ξεσπάει, θα μας ενθουσιάζει, αλλά στο τέλος θα μας απογοητεύει, μπορεί να έρθει πιο αποφασιστικά και με πιο ωριμότητα στη σημερινή εποχή. Το 1973, σύντροφοι, ήταν ο αντιμπεριαλιστικός αγώνας, υπάλληλοι ενάντια στην Αμερικανοκρατία,
ήταν το όριο, το ταβάνι που έβαλε με αποφασιστικότητα οι πρωτοπόρες επαναστικές και κομμουνιστικές δυνάμεις του κινήματος εκείνης εποχής, στον χώρο της νεολαίας και γενικότερα, για να δώσουν μια κατεύθυνση που το πετύχαν τελικά για όχι μια απλή αλλαγή της χούντας ή και ανατροπή της, αλλά και σε σύγκρουση και ανατροπή με τις ρίζες που γέννησαν τις χούντες και το καθεστώς εκείνης εποχής, την Αμερικανοκρατία και όχι μόνο. Ωστόσο, το όριο αυτής της προσπάθειας ήταν προσέφερα αντικειμενικά στην κατάσταση του κομμουνιστικού κινήματος εκείνης της εποχής και ειδικά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, για να μιλήσουμε για τα σημερινά δεδομένα, όπου να μην ξεχνάμε το στρατηγικό σχέδιο του επαναστατικού μετασχηματισμού και του κομμουνιστικού δρόμου ήταν στην ουσία στο χρονοτούλαπο και στα σιτάρια. Να μην ξεχάσουμε ότι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας πριν γίνει κόμμα η Νέα Δημοκρατία και των σταδίων της δίθεν επαναστατικής διαδικασίας, αλλά στην ουσία της μερικής ανατροπής, της συνύπαρξης με τον καπιταλιστικό δρόμο ήταν παρόντα, γι' αυτό και το κίνημα εκείνης της εποχής, την κομμουνιστική προοπτική, τη ρήξη με τον ολόκληρο καπιταλισμό της εποχής, μερικώς το αντιμετώπισε και γι' αυτό κάποια σημεία των εξελίξεων έχουν να κάνουν και με το στρατηγικό έλλειμμα σε αυτό το πεδίο εκείνη την περίοδο. Με όλες φυσικά τις δικαιολογίες και τα ζητήματα και τα όρια που έβαζε η ταξική πάλη της εποχής. Ήρθε σύντροφοι το 89 που σε αυτό το θέμα έπεσε στα κεφάλια όλων η κατάρρευση ενός κομμουνισμού χωρίς κομμουνισμού, ενός σοσιαλισμού χωρίς σοσιαλισμό, που στο όνομα των παραγωγικών δυνάμεων και της ανάπτυξης κατέπληξε την εργατική δημοκρατία και όλες τις τάσεις αυτές που θα φτιάχνανε μια κοινωνία χωρίς ιδιοκτήτες και χωρίς αλλοτρίωση. Και σε αυτό το θέμα τότε, με πιο ωριμό τρόπο αλλά ακόμα πρωτόλιο, οι τάσεις που βγήκανε μέσα από το κουκουέ και την κοινή εκείνη της εποχής είπανε, τολμήσανε να πούνε ότι η επόμενη επανάσταση θα έρθει από τη Δύση, όταν κατέρεε η μόδα Γκορμπατσόφ και όλων αυτών, τόλμησε να πει ένα τμήμα της νεολαίας που βγήκε, το θυμάμαι κατά μεσήμερο τότε εκείνο τον Ιούλιο, όταν γινόταν τα γεγονότα της Τιάνανμεν, να πει ότι το σοσιαλισμό το χτίζουν οι εργάτες και όχι τα τάγκς και οι γραφειοκράτες. Εκείνη λοιπόν την εποχή του 89 με την κατάρρευση άρχισε πιο όρημα το ρεύμα αυτό να λέει και να πει ότι χρειάζεται κομμουνιστική επαναθεμελίωση, ότι χρειάζεται ο κομμουνισμός και η στρατηγική να έρθει στο τιμόνι και χρειάζεται και μια τέτοια τακτική επαναστατική που να προσεγγίζει, να ανοίγει τον δρόμο σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτό το μέλλον της ανθρωπότητας και σε όχι μια απλή αλλαγή και μια διαχείριση. Και ερχόμαστε τώρα το 2019 με πολύ λίγα βήματα και πρέπει να κάνουμε σκληρή αυτοκριτική πάνω σε αυτό όλοι μας, όπου ο βάρβαρος καπιταλισμός προβάλλει σε όλα του τα πεδία, από την καταστροφή της φύσης μέχρι την πολεμική αναμέτρηση, όπου πραγματικά πρέπει η υπόθεση της κομμουνιστικής επαναθεμελίωσης, όπως έχει αποτυπωθεί σαν μια πρόταση προγραμματικής διακήρυξης και με ό,τι άλλο αναπτυχθεί, να έρθει πραγματικά στο προσκήνιο, να είναι κριτήριο και όρο συστράτευσης της πρωτοπορίας των εργαζομένων και της νεολαίας. Που να βάλει θαρετά και με σαφήνεια και τολμηρά ότι η ανάπτυξη μπορεί να γίνει και χωρίς το κεφάλαιο και τους επενδυτές. Ότι ο πλούτος μπορεί να δημιουργηθεί και να μοιραστεί και να ανήκει όχι στους ιδιοκτήτες και τους απαλλατριωτές, αλλά τους πραγματικούς παραγωγούς. Ότι ο άνθρωπος και η φύση δεν είναι εμπορεύματα, δεν είναι εμπορευματική σχέση αλλά και παραγωγική δύναμη για το κεφάλαιο, αλλά παράγοντες προόδου της ανθρωπότητας. Ότι η εργατική δημοκρατία και όχι ο αστικός ελευθερισμός και η καταπίεση είναι η πραγματική ελευθερία. Ότι η απελευθέρωση των ιδεών, ο διαλεκτικός συλλογισμός και όχι ο αστικός πραγματισμός. Ότι τι κρύβεται κάτω από το φαίνεστε. Ότι η αντιστροφή του καπιταλιστικού φετιχισμού που όλα τα βλέπει κέρδος, επένδυση, κανονικότητα, ανταγωνισμό, με εθνικισμό και σύνορα πρέπει να αλλάξουν, να ανατραπούν, να δει το κεφάλι πάνω και τα πόδια κάτω. Και όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν με περιστασιακό αυθόρμητο κατακαιρματισμένο τρόπο παρά μόνο με αυτοτελή στράτευση, συγκρότηση, οργάνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος της εποχής μας. Που είναι αυτός ο αποφασιστικός παράγοντας που θα δώσει τέτοια κατεύθυνση στις εξελίξεις και στις εξεγέρσεις του παρόντος και του μέλλοντος, που όλοι λέμε και λένε, και οι αστεί το λένε, ότι θα διευρυνθούν, βλέπουμε και τις ταινίες του κινηματογράφου, και θα αναπτυχθούν. Δεύτερο στοιχείο, σύντροφοι, σε όλη αυτή την ιστορία της 45ετίας είναι το θέμα της Επανάστασης. Το άνοιξε και ο Θέμης, ο σύντροφος ο Θέμης. Και το 73 και το 89 και σήμερα. Δεν μας ικανοποιούν οι εξεγέρσεις, παρότι είναι προϋπόθεση για την επαναστατική διαδικασία, γιατί ο κόσμος βράζει και όλα αυτά τα θέματα που είναι γνωστά τα βλέπουμε, τα οσφριζόμαστε. Αλλά χρειάζεται η γονιμοποίηση
αυτού του δυναμικού και αυτής της κίνησης με το απελευθερωτικό πρόγραμμα και κυρίως η αντιμετώπιση στα ίσα του κράτους, του αστικού κράτους από τη σκοπιά της συντριβής του, γιατί μόνο έτσι αντιμετωπίζεις το θέμα της εξουσίας και όχι με τον κυβερνητισμό, με τη διαχείριση ή με τη συμφωλίωση για των ιδεολογικών μηχανισμών με την κρατική αστική πολιτική. Ο Λένι Σύντροφη έλεγε σε αυτό το θέμα και νομίζω αυτό το θέμα, αυτό το ζήτημα χωρίς καμία τάση δογματισμού ή ευαγγελίου πρέπει να είναι κατά κάποιο τρόπο οδηγό στη δράση, ότι η πραγματική ταξική πάλι πολιτικοποιείται, όχι και η εργατική τάξη γίνεται πραγματικά τάξη για τον εαυτό της, όχι μόνο αν τον οικονομικό ή τον καθημερινό αγώνα για τα αιτήματα και τις ειδικές ανάγκες τον δέσει με την γενική πολιτική, αλλά αν τον δέσει με την καρδιά του κράτους και της αστικής εξουσίας. Και δυστυχώς η ιστορία ή ευτυχώς τον έχει αυτό το βολσεβίκικο ρεύμα επαληθεύσει πολλές φορές, είτε με δραματικό τρόπο, είτε με νικηφόρο τρόπο, τις περισσότερες φορές δυστυχώς με δραματικό τρόπο. Τρίτο στοιχείο, σύντροφοι, που χαρακτήρισε αυτό το ρεύμα με τα καλά του και τα κακά του, ήταν όμως οδηγός και πραγματική ιστορική εμπειρία. Η ρήξη με το σύνολο του αστικού πολιτικού σκηνισμού, συσκηνικού και το ρεφορμισμό. Όχι με το να γίνει μέρος του. Όχι συμπαράταξη με το δημοκρατική, δίθεν δημοκρατική αστική τάξη και τα τμήματά της και τους πιατσικολόγους των αγώνων. Το 1973 ήταν η γραμμή να αλλάξουμε τη Χούντα και Μαρκεζίνη και Διακαραμαλή από το Παρίσι με την Επιτροπή του Πολυτεχνείου εν μέσω εξέγερσης. Το 89 ήταν το όραμα της Ενωμένης Αριστεράς, του Φλωράκη και του Κύρκου, τα έχουμε ζήσει περισσότεροι, που θυσιάσανε και την ίδια την κομμουνιστική νεολαία σε αυτή την προσπάθεια. Ήταν όρος για να το πετύχουν αυτό, με όλες αυτές τις γραμμές τις περίφημες του κοινού πλαισίου, του 12ου Συνεδρίου, το οποίο ακόμα και σήμερα ήταν αυτή η ιδρυτική διακήρυξη και η εφαρμοσμένη πολιτική πράξη του ΣΥΡΙΖΑ και του εκφυλισμού του. Το 2015 τα ξέρουμε όλοι τι ήταν. Το 2019 θα είναι μια νέα εμφάνιση με παγιάτικο τρόπο αλλά πολύ επικίνδυνη του δεξιού αντιδεξιού μετώπου, του αυταρχικού αντιαυταρχισμού. Ρίξει λοιπόν με το σύνολο του αστικού πολιτικού σκηνικού. Είναι σύντροφοι και συντρόφισσες η αυτοτέλεια της αντικαπιταλιστικής πάλης του μετώπου και του πόλου της αντικαπιταλιστικής αριστεράς. Σε πλαίσιο, σε πολιτικό αγώνα και στις συμμαχίες. Δεν έχουμε ανάγκη κανένα ΣΥΡΙΖΑ για να βαφτιστούμε αριστεροί ή για να πλατείνουμε οι αριστεροί και πολύ περισσότεροι αντικαπιταλιστές και επαναστάτες. Διαζύγιο αποφασιστικό με την παλιά ηττημένη αριστερά, τις αντιλήψεις και τις πρακτικές της. Και τέλος, σύντροφοι, η ανασυγκρότηση του εργατικού κινήματος σε ταξική βάση, ρηξιακή όπως λέμε εμείς. Να πάψει πια το εργατικό κίνημα, όχι απλώς να ακολουθεί την Κεσέ και την Αγγλία, αυτό το έχει καταλάβει ευρύτερος κόσμος και τον υποταγμένο συνδικαλισμό, αλλά να πάψει να διαπραγματεύεται τους όρους της χειροτέρευσης της εργατικής δύναμης. Δεν οδηγεί πουθενά αυτό. Βλέπετε και βλέπουμε ότι και μια στοιχειώδη μεταρρύθμιση παγκοσμίως, ένα αυρό αύξηση ή μια πάλι για σταθερή δουλειά, σε αναγκάζει εκ των πραγμάτων να συγκρουστεί με το σύνολο των κυβερνήσεων, του κράτους, των υπερεθνικών κέντρων κλπ. Από αυτή τη σκοπιά μιλάμε για στρατηγικά καύσιμα και αυτοτελή συγκρότηση μια κίνηση εργατική ταξική σε όλα τα επίπεδα του μαζικού κινήματος και ειδικά στο εργατικό. Από αυτή τη σκοπιά. Πρέπει να τελειώσω. Τελειώνω. Θέλω σύντροφοι να πω ότι και να κλείσω με αυτό, όχι για να θυμηθούμε λίγο τα παλιά, αλλά γιατί πραγματικά 30 χρόνια μετά και αυτό το θέμα με τη κομμουνιστική προοπτική, τη ρήξη με το κράτος και το αστικό πολιτικό σκηνικό και τις κυβερνήσεις, απλώς διαβάζω και τελειώνω. Αυτό που είχε πει ο σύντροφος ο Γιώργος ο Γράψας, νομίζω ότι είναι γνωστό, απλώς θέλω να επαναλάβω μια παράγραφος είναι, πως μέσα σε λίγα λόγια, μέσα από τη συλλογική εμπειρία, αποτυπώνει όλο το πολιτικό ζήτημα που ανέριξε εκείνη η περίοδος και που έχει ανάγκη και η εποχή μας. Είχε πει λοιπόν τότε και είχε πει στην εκδήλωση εκείνη στο Σπόρτι, τέτοια εποχή, τον Οκτώβριο του 89, με 30 χρόνια. Μας εμφανίζουν, λέει, σαν φανατικούς αιρετικούς κάποιας ιδεολογικής καθαρότητας και μας χρεώνουν μια δογματική προσκόλληση σε ένα παλιό, καλό κομμουνιστικό κίνημα της δεκαετίας του 30. Λάθος πόρτα χτύπησαν. Εμείς μένουμε πιστοί, κυρίως στο μέλλον, σε ένα κομμουνιστικό κόμμα στο ύψος των αναγκών του σήμερα. Από την πολυκύματη ιστορία του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος,
κρατάμε και εμπνεόμαστε τις καλύτερες εκτινάξεις του, που άνοιξαν νέους ορίζοντες στο λαϊκό κίνημα και τις νέες γενιές. Αλλά και θέλουμε να συμβάλλουμε ώστε να τεινάξει το αριστερό κίνημα από πάνω του τη σκόνη που κουβαλάει, τα στοιχεία του συμβιβασμού με το παλιό κόσμο, τη διάλυση των ταξικών στόχων σε εθνικοενωτικές σούπες, την ατολμία τις στιγμές που παίζονται τα πάντα, τη θεωρητική φτώχεια και τις αδημοκρατικές πρακτικές. Και επειδή λοιπόν κουφάλες δεν ξοφλήσαμε και δεν θα ξοφλήσουμε, νομίζω ότι το μέλλον και το παρόν δικαιωματικά μας ανήκει, αρκεί πραγματικά η προσπάθεια της στρατηγικής ανασυγκρότησης και της κομμουνιστικής επανεθεμελίωσης να γίνει με όρους ουσιαστικής στράτευσης, συλλογικότητας, δεν υπάρχουν σοφοί και ειδικοί και ηγέτες, συλλογικότητας, με τοπικής πρακτικής και λογικής, πάντα όμως με τον όρο αυτό της διαλεκτικής προσέγγισης, ότι χωρίς κομμουνιστική πρωτοπορία, θεωρητική εμβάθυνση και σύγχρονο κομμουνιστικό κόμμα δεν πάμε πουθενά. Ευχαριστώ πολύ.